one of Rembrandt's great achievements was to portray human emotions in a much more convincing way than artists had before him, and in many ways for all time. Πέρασαν σχεδόν 4 αιώνες από το θάνατο του Ρέμπραντ. Πίσω στο 1600, όταν ο Ολλανδός ζωγράφος δημιουργούσε αριστουργήματα στο ατελιέ του, δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως ο κόσμος κάποια στιγμή θα κατάφερνε να τον αναστήσει. Μία νέα προσωπογραφία με την υπογραφή του είναι η απόδειξη ότι η τεχνολογία σήμερα μπορεί να κάνει τα πάντα. You could say that we use technology and data, like Rembrandt used his paints and his brushes to create something new. Επιστήμονες και τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων χρειάστηκαν 18 μήνες για να ολοκληρώσουν ένα πορτρέτο 148 εκατομμυρίων πίξελ. Προγραμματιστές και ιστορικοί τέχνης από κορυφαία ιδρύματα και εταιρείες δημιούργησαν ένα πρόγραμμα καταγραφής του έργου του Ρέμπραντ βάσει στοιχείων της γεωμετρίας, της σύνθεσης και των υλικών που χρησιμοποιούσε. The first step was to study the works of Rembrandt in order to create an extensive database. Χρησιμοποιήθηκε μάλιστα ένας αλγόριθμος για να αναγνωριστούν και να ταξινομηθούν τα μοτίβα που χρησιμοποιούσε ο κλασικός ζωγράφος για να αποτυπώσει στον καμβά τα πρόσωπα. We used statistical analysis and Fourier algorithms to extract the features that make Rembrandt Rembrandt. We were able to align the faces and to estimate the distance between the eyes, the nose and the mouth and the ears. Μετά από ανάλυση 168.000 τμήματων των πινάκων του, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι το επόμενο έργο του Rembrandt θα ήταν το πορτρέτο ενός λευκού άνδρα 30 με 40 ετών με σκούρα ενδυμασία, καπέλο και λευκό γιακά. Η εκτύπωση έγινε σε 3D εκτυπωτή με ειδική μελάνη που κάνει το έργο πανομοιότυπο με τις ελαιογραφίες του κλασικού ζωγράφου.